Πρώτη-τελευταία εκπομπή. Πρώτη-τελευταία εκπομπή για φέτος. Είδα πολύ κόσμο να γυρνάει από Καλκιδική. Είχα πάει με ένα φίλο μου, το γιο του στη Θέρμη. Το είχε πάρει γιατί είχε χωρίσει αυτός. Κάτω από την γραβάτα ένα αυγό βλέπω. Έλα, Σλαμά! Ναι. Πολλοί κόσμος γύρισε γιατί δεν ήθελε να δει Ντρούλινγκ, Μπουγάτσα, Ασλαμά, Τρέγια και το Μακουκούλο, τον οποίο όταν κατέβηκα στην Αθήνα στο... Άκου τι είπαν, με πιέσε σε μια γωνιά ο Φερεντίνος, ναι, και μου λέει, ο Μακουκούλα, πού είναι ο Μακουκούλα. Δηλαδή, ο κάθε ένας έχει κάποιους φαν εδώ και τα λοιπά. Στο ηλεκτρικό είδα έναν Πακιστανό και μου λέει, ο Τρέγιας. Έτσι με είναι. Δικός μας ήταν. Δικός μας, ναι. Δικός φρώματος, μάλλον. Μάλλον λόγω. Τέλος πάντων, θα κάνουμε μια εκπομπή η οποία έρχεται από το παρελθόν. Στο rapto.gr, αν μπείτε τώρα, παίζετε απευθείας. Αν μπείτε σε κάποια στικάκια, υπάρχει ένα pro-game. Είμαστε σε ένα μπαρ εκεί στα Λαδάδικα και πίνουμε από ένα χυμό. Το οποίο το έχουν αργιανεί. Αργιανεί το μπαρ αυτό. Εγώ από το δίπλα πήγα και πήρα άλλο. Αυτός πήρα από το δίπλα. Είδαμε και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον προπονητή του Ηρακλή, να συντρώγει με τον Παπαθανασάκη. Στο τέλος, όταν είδα το λογαριασμό, τον πλήρωσε ο Παπαδόπουλος. Να έχετε υπόψη σας. Τέλος πάντων, πήραμε και από εκεί κάποιες καλησπέρες, κάποια μηνύματα. Θα τα πούμε όλα. Δείξε λίγο το πάνελ μια φορά πριν πάμε στους χορηγούς. Από το rapto.gr βλέπετε την εκπομπή. Το rapto.gr έχει μέσα το pro game. Όλοι είναι εδώ με τις γραβάτες εκτός από το Ζάχο. Ζάχο, γιατί δεν έχεις γραβάτα? Θα φορέσω γραβάτα όταν πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι κάνεις τον Τσίπρα. Τώρα, αν θες να πούμε πότε θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Όταν ο Σιλβέστερ φάει τον Τουίτη. Και αυτό είναι μια σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, συγγνώμη, να πούμε λίγο γιατί βάλαμε γραβάτες και κουστούμια. Ναι, σωστά. Πριν πούμε κάγκουρους. Τι έλεγα? Κάγκουρες. Είμαστε κάγκουρες. Ναι, μα έλεγε. Χούλιγκανς και κάγκουρες. Όταν φύγαμε την εκπομπή. Φύγατε με κατάλαβα. Σήμερα λοιπόν ήρθαμε με κουστούμι, γραβάτα για να σα αποδείξω ότι είμαστε κυριλέδες. Και μεγαλώσατε και 6 χρόνια. Μεγαλώσατε. Είμαστε νέοι τότε. Χρωστάμε κάτι. Εγώ δεν φτάνω. Δείξα από εκεί. Αυτό. Αυτό είναι παραγγελία από όλους. Όχι, μαλάκα. Καλή ρίξο να ρε. Καλή ρίξο του φύγει το τρακ. Γιατί και τρακ. Εντάξει. Βάρε, ρε, τι φοβάσαι. Αυτό. Πες ότι είμαι ο Γιάννης. Εδώ. Αυτό είναι για όλα όσα έχεις πει τα 5-6 χρόνια που λείπουμε. Εντάξει. Και φυσικά είναι λαϊκή απέτηση από όλους αυτή η φάπα που έβγαλε σπίθα και καλά τον ξηγήθηκα. Είναι λαϊκή απέτηση και από Παοξίδες και από Αριανούς και από Ηρακλήδες. Για όσα έχεις κάνει ραδιοφωνικά και όχι μόνο. Έκανα πολλά. Πάμε στο hardball που έχει τελικό και στο Champions League. Ποιο? Το hardball είναι μαγαζί στην Πολύχνη. Πολύ καλά ποτά για εσάς που είστε πότες. Κάθε μέρα πάω εκεί. Πας. Βέβαια. Πολύχνη. Πολύχνη. Ελπίδες 8. Φτιάξε λίγο την καραβάτα σου. Ναι. Γίνεται και ο τελικός και ο του UEFA και του Champions League. Την επόμενη εβδομάδα δίνονται κύπελα και έπαθλα. Έχω λίγο τράκ γιατί... Θα σου πω το που κάνεις το δικό σου που είναι. Δεν έχω κάνει. Γιατί έβαζε γραβάτα. Με τα ζάλια. Για τα ζάλια. Δεν είπαμε θα έρθουμε με γραβάτα. Έχουμε και Μάριο Σλαμί εδώ κάτω. Ναι. Λίγο πιο κάτω. Έτσι. Πάμε στον Κλειδαρά, τον φίλο μου. Τον Μπετκανίτσο, ο οποίος ανοίγει και χρηματοκιβώτια. Ένας φίλος μου χωρίζει με τη γυναίκα. Τι κάνει, ανοίγει. Και χρηματοκιβώτια. Δηλαδή τι εννοείς, να πάει να κλέψει. Όχι, ρε. Ένας φίλος μου χωρίζει με τη γυναίκα του. Ναι. Του παίρνει το κλειδί από το χρηματοκιβώτιο, θα του πάρει χρυσαφικά λεφτά κτλ. Σωστά. Και μου λέει, άμα πληρωθεί, φυσικά. Όλοι στο σπίτι μας έχουμε από ένα χρηματοκιβώτιο. Από ένα χρηματοκιβώτιο. Και τα λεφτά τα βγάλαμε από την τράπεζα όσα είχαμε και τα έχουμε στο σπίτι μας. Εντάξει, μην έρθει να κλείσει τα βίντεο. Τίποτα, ναι. Ναι, κάτσε από τους χορηγούς. Ναι, χορηγούς, ναι, προπαντός. Πας, πέντμπολ κάνεις, πέντμπολ, ρε. Πέντμπολ, βέβαια. Ποιος είναι ο Αλβάνης εδώ? Όταν λέω χορηγούς δεν θα μιλάς. Τεράστια συγκίνηση που βρίσκομαι σε αυτό το πάνελ. Μετά θα τα πεις. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολεμομαχίας είναι αυτός με τα paintball. Πού είναι αυτό ρε, γιατί... Στον Θρημό είναι ρε. Να πάμε εκεί τον... Ναι, και σκυλιά πολλά έχει εκεί να πυροβολήσεις και να κάνεις, να κάνεις. Δεν αυτό με τα χρώματα. Να παίξουμε. Δεν αυτό με τα χρώματα. Δεν είναι με τα χρώματα. Είναι με σφαίρες κανονικές, ψεύτικες. Airsoft. Αλλά φαίνεται... Πώς? Airsoft. Πού τα ξέρεις αυτά, Ρωμάκο? Έχει όπλα, έχει το πανόραμα, έχει μαγαζί που πουλάει όπλα. Ναι. Πουλάει όπλα. Ναι. Και αυτός πουλάει. Έχει ρέπλικες του Βιετνάμ. Συγγνώμη, τα γυαλιά ηλίου είναι από τα ούλτρα. Τα βλέπω όλα μπλε. Κάτσε να πει, κύριε Λεπτόπουλο, συνεχίσει. Και η Πορφύρα, η οποία πηγαίνει γύρω Τρέγια, στην κυρία Μέρη. Μερούλα είναι, κάτσε καλά.
καλά. Έχει πάει στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη, γεύσει. 500 μέτρα από το λιμάνι. Από το λιμάνι. Στην Πορφύρα έχει το καραβίσιο, φιλαράκι, παραφάς καλαμάρι. Έφαγανε καραβίσιο. Καλύτερο από σεξ. Ναι. Πώς, καλύτερο. Καλύτερο από σεξ. Ένα, τι, δεν υπάρχει. Πάμε καλά. Να τους δούμε και ερχόμαστε να θυμηθούμε τα παλιά και να δούμε και την επικαιρότητα. Γιατί υπάρχουν μεταγραφές. Ανεβαίνει ο Άρης στη Β' Εθνική άξια και όμορφα, ανέβει ο Ηρακλής. Δεν είναι σίγουρο. Ο Καλατζίδης. Ο Καλατζίδης έτσι λέει, αφού το λέει ο Καλατζίδης. Άμα το λέει ο Καλατζίδης, κάτι περισσότερο ξέρει, αλλά. Ναι. Ποιος από τους δύο. Ο Δημήτρης. Και ο Ιβάν είπε ότι θα έκανε τροπεοθήκες για να πάρει το Champions League. Τι πάει. Κάτσε να γίνει και μετά. Δύο ποτά παραπάνω. Δεν το λέμε εμείς. Υποθετικό είναι ακόμα. Δύο ποτά παραπάνω. Υπάρχει λύση, υπάρχει πρόσβαση, υπάρχει νόμιμη οδό για τον Άρη για να ανέβει. Αλλά σήμερα θα ακούσετε εδώ μετά τις διαφημίσεις το τι μπορεί να γίνει και για την Καβάλα. Υπάρχει νόμιμη οδό. Έτσι. Υπάρχει ένα παραθυράκι για την Καβάλα. Θα το πεις πρώτα. Που κανείς δεν το έχει αναφέρει. Ούτε εμείς. Κανείς ούτε ραδιοφωνικά το έχω αναφέρει, ούτε τηλεοπτικά. Ούτε το έχω δει γραμμένο που θέλω. Ραδιοφωνικά το είπαμε στην εκπομπή του Λόζου Λιμπερίστα. Για να ενώσουμε λίγο τώρα έτσι για να αρχίσουμε. Γιατί πρέπει να έχει λίγο ιντρικά το πράγμα. Από δικηγόρο του Ηρακλή που ήταν παλιό ο κύριο Στρέγια, τον βλέπω δικηγόρο του Άρη τώρα. Όχι, δεν είμαι δικηγόρο του Άρη. Εμένα μου αρέσει το σωστό. Η το κάθε δίκιο. Ομάδα να υπερασπίζεται τα συμφέροντά τη. Αυτή τη στιγμή ο Άρης υπερασπίζεται το συμφέρον του. Σωστό, έτσι. Σωστό. Αν και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον Πασεραϊκό, υπάρχει όμω ένα παραθυράκι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει όμορφα και ωραία και νόμιμα από ό,τι μαθαίνουμε. Νόμιμα, για να ανέβει στη β' κατηγορία. Τώρα οπαδικά δεν ξέρω αν το δέχεστε εσείς και ο Μπουγάτσας. Ο Μπουγάτσας είμαι σίγουρος ότι δεν το δέχεται. Όχι, εγώ το είναι περήφανος. Εγώ το δέχομαι. Ναι. Γιατί εγώ που το δεν κατάλαβα. Εγώ το δέχομαι και. Εγώ κανονικά ήθελα να μην το λέει ο νόμος και να ανέβει ο Άρης. Αυτό σημαίνει. Ακόμα ένα βήμα παραπάνω. Δηλαδή, ναι, σωστά. Να ψάχνουν τρόπο να ανεβάσουν το δέχεται. Εσύ θα το πει μετά το διάλειμμα. Θα το πω μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα. Κάνε διάλειμμα. Terror.